Ο κύριος Τζιμής είπε το μαγικό νούμερο στην αρχή που λέγεται 2016, αλλά το πέρασε πολύ γρήγορα. Στο σώμα λοιπόν υπενθυμίζω, γιατί υπάρχουν παλιοί συνάδελφοι εδώ, ότι το 2016, γιατί έτσι συνήθως αυστηροποιούνται οι νόμοι στην Ελλάδα, έγινε ένας θάνατος, άδικος θάνατος ενός παιδιού σε μια παιδική χαρά, και ξαφνικά η πολιτεία αυστηροποιεί το νόμο των παιδικών χαρών. Το λέω γιατί τότε ήμουν αρμόδιος αντιδήμαρχος, και τι έγινε, έκλεισαν σχεδόν όλες οι παιδικές χαρές της χώρας. Δηλαδή όλα τα παιδιά της χώρας μας έμειναν χωρίς παιδικές χαρές, γιατί οι ευθύνες ήταν τεράστιες. Τι έκανε κάθε δημοτική αρχή? Μόνο θα είστε σύντομος και θα κρατήσουμε το πεντάλεπτο. Ναι. Ναι, το λέω για να μην το πείτε μεθαύριο. Ναι, γρήγορα. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα κάθε δημοτική αρχή τι έπρεπε να κάνει, το έκανε και η προηγούμενη, το κάνει και η σημερινή και θα το κάνει και η επόμενη. Πρέπει να βρει τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις μελέτες, ό,τι χρειάζεται να δώσει στα παιδιά τις παιδικές χαρές. Και η προηγούμενη δημοτική αρχή, και είναι προς τιμή της, ξεκίνησε να κάνει τις μελέτες, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι μελέτες έχουν τρία επίπεδα. Το ξαναλέω, το οποίο ο αντιδήμαρχος το λέω και εγώ. Υπόβαση, όργανα και πιστοποίηση. Έρχεται λοιπόν ένα πρόγραμμα από τον τότε υπουργό, τον κύριο Σκουρλέτη, πολύ καλά έκανε άνθρωπος και λέει: εγώ αυτή τη παράδοση έχω, σας δίνω τα όργανα δύο του φιλόδημου. Τι, πόσο είναι το ποσό αυτό? 258.000. Ωραία. Προχώρησαν οι μελέτες. Οι οποίες όμως μελέτες, εντασσόμενες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του φιλόδημου, πρέπει να έχουν καταληκτική ημερομηνία 31 12 του 20. Έρχεται η παρούσα δημοτική αρχή, κάνει τους λογαριασμούς της, κυρίως δια της τεχνικής υπηρεσίας, και βλέπει δύο πράγματα κατά την προσωπική μου άποψη. Κανένα ενδιαφέρον, φάνηκε εδώ από το έγγραφο, από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, και η ίδια η τεχνική υπηρεσία σηκώνει τα χέρια ψηλά, δεδομένου ότι θα πρέπει να γίνουν παράλληλες εργολαβίες και στο Δήμο Μυτιλίνης και της Δυτικής Λέσβου και στα τρία επίπεδα. Ξαναεπαναλαμβάνω, υπόβαση, όργανα και πιστοποίηση. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά η μηχανική, ψάχνει και παραλλαδικά να βρει άλλη εμπειρία. Πράγματι υπάρχει και από άλλους δήμους. Παίρνει την πολιτική ευθύνη η δημοτική αρχή και λέει: για να έχω παιδικές χαρές τελικά, έχω σπαράδες, δεν θα πάρω τα 150, τα οποία εξισώνω με το εργολαβικό όφελος, και κάνουμε κουβέντα τώρα για να την κάνουμε. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Όταν στέλνει κείμενο πριν από 70 μέρες και δεν παίρνει απάντηση. Εν τέλει δε, και το έργο να γίνει σε συνεργασία, έτσι λέει ο νομοθέτης, με το Δήμο Δυτικής Λέσβου, θα το επιβλέψει πάλι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μυτιλίνης. Προς τι λοιπόν όλη αυτή η ιστορία? Ρωτάω, χάνονται χρήματα? Η απάντηση ήταν όχι. Παίρνουν το πολιτικό κόστος? Το παίρνουν. Γλιτώνουμε το κοστοβόρο έργο που λέγεται χρήμα και χρόνος? Το γλιτώνουμε. Τι κουβεντιάζουμε τότε? Μας λείπει μελέτη. Ήρθε καμία μελέτη εδώ να την δούμε, την κάτωψη, την όψη, πώς το είναι το τετραγωνικό μα? Καμία μελέτη δεν ήρθε εδώ. Έλεος δηλαδή. Όποιος θέλει, εκτός και αν επικαλούνται μελέτες που δεν τις έχουν. Τότε θέλουν κρέμασμα. Είναι δυνατόν? Λοιπόν, αυτά είχα να πω.